Ξεκαθαρίστε μου κάτι, κύριε Μαλέα. Πότε έχουμε την επίσημη έναρξη διαδικασίας όπου εγώ μπορώ να πάω να προσλάβω, παράδειγμα, με την πρώτη προϋπόθεση εδώ, πρόγραμμα διετούς επιδότησης επιχειρήσεων, 100% επιδότηση στα ασφάλιστρα. Πότε μπορώ να το κάνω αυτό? Λοιπόν, θεωρητικά και πρακτικά θα το δείξουν όμως οι επόμενες μέρες, μπορεί να το κάνετε και από αύριο. Ναι. Με μία υποσημείωση, γιατί μπήκε το δέμα. Ήδη έχουμε και τις πρώτες κουβέντες. Είναι ενθαρρυντικές, μπορώ να πω ότι θα για την υπάρχει αναδρομικότητα. Ναι. Ναι. Πάντως, ακόμη είναι σε επίπεδο ανακοίνωσης. Δεν έχουμε ακόμα την εφαρμογή. Δεν έχει περάσει ακόμη σε αυτό που λέμε. ΦΕΚ θα βγει γι' αυτό? Όχι. Αυτό θα. Θα περάσει σε ΦΕΚ. Βεβαίως θα υπάρξουν υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες σαφώς θα περάσουν σε ΦΕΚ. Όμως το ζητούμενο είναι, και όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα υπάρχει μια αναδρομικότητα. Άρα οι επιχειρήσεις, και αυτό το πούμε τις επόμενες μέρες, το λέω με κάποια επιφύλαξη, αλλά με μεγάλη αισιοδοξία ότι όντως θα υπάρξει αναδρομικότητα. Άρα θα μπορούμε τις επόμενες μέρες, και εφόσον ουσιαστικά πάρει σάρκα και οστά το οργανωτικό σχήμα που προτείνεται μέσα από τη διαβούλευση που κατέθεσε ο διοικητής. Ένα πενταμελές, ξαμελές, πόσο βγαίνει, δεν μπορώ, άμα το δούμε και για να μην δούμε. Λέει συγκρότηση ομάδων της δομής, ο ΑΕΔ Διοίκηση Περιφέρεια, εργατικά κέντρα και το Ινστιτούτο 3, ο κρατικός φορέας. Αυτά δεν έχουν και πολύ σημασία, 4, φαντάζομαι. Εκτός και εκπρόσωποι του πρώτου βαθμού. Θα υπάρξει, διότι ουσιαστικά θα είναι το σχήμα που ουσιαστικά θα περπατήσει και θα οριστικοποιεί τις προτάσεις. Αυτό που θέλω να ξέρω είναι οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, πότε θα ξεκινήσουν τη διαδικασία. Λοιπόν, πάντως με ασφάλεια, την ώρα αυτή μπορούμε να πούμε για αύριο, ότι ξεκινήσετε αύριο στον ΟΕΔ να πάτε. Όχι. Σας λέω χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν θα έχει αναδρομική ισχύ, λοιπόν. Λέω το εξής, ότι επειδή το θέμα της αναδρομικότητας, όπως παρακολουθήσατε στη διαβούλευση, το βάλα εγώ. Και επειδή ακριβώς και σήμερα είχα τις πρώτες επαφές με τα στελέχη που το κατήργησαν και γίνει αυτό, οι απόψεις τους είναι ενθαρρυντικές, απλώς προσπαθούν να κλειδώσει το θέμα και από τις νομικές υπηρεσίες του ΑΕΔ. Πάντως η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΑΕΔ είναι ότι σαφώς θα μπορεί να υπάρξει αναδρομικότητα. Άρα, εφόσον κλειδώσουμε αυτό το ζήτημα, έτσι, θα μπορεί να τρέξει οποιαδήποτε επιχείρηση αφού αναδρομικά θα πάμε. Εξηγήστε μου κάτι. Θεωρητικά όμως, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη και όχι μόνο θεωρητικά, θεωρώ ότι αν όχι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, στα μέσα της επόμενης, θα υπάρξει συγκρότηση αυτής της δομής στήριξης και της δομής που θα τρέξει το πρόγραμμα με εκπροσώπους των τοπικών φορέων, και εφόσον αυτή συγκροτηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, από εκεί και πέρα θα τρέξουν με αρκετά γρήγορο ρυθμό, πιστεύω, ένα-ένα η εξέταση των ζητημάτων που έβαλε, και όπου πραγματικά υπάρχει το οριστικό OK με τις προτάσεις που θα υποβάλει το όργανο αυτό της δομής, τον ΟΑΕΔ. Και ο ΟΑΕΔ, αφού τα εξετάζει και βάζει και τις αντιπροτάσεις του, όπου κλείνουμε θα ανακοινώνεται και θα προχωράει.